Καλό μεσημέρι. Βρε, καλώς τα παιδιά. Καλώς ήρθατε. Μιλήσαμε, νομίζω, πριν περισσότερο για τους άντρες. Νομίζω. Τώρα, αλλά έτσι και οι αγώνες ταχύτητας αφορούν περισσότερο τους άντρες, αν και νομίζω ότι και πολλές γυναίκες λοιπόν, αγαπούν νομίζω ταχύτητα. Ότι δεν θα μας αποκλείσεις και από αυτή τη συζήτηση. Αφορά και τους άντρες. Ναι, το εννοείται αφορά και τους άντρες, αλλά. Και τη υγεία. Είμαστε ένα βήμα πριν το καλοκαίρι. Αν όχι που έχουμε μπει εντελώς και έχουμε ξεκινήσει τα μπάνια και τις παραλίες, θέλουμε λίγο να ανανεωθούμε, να μορφύνουμε, να κάνουμε θεραπείες, να προσέξουμε σώμα και πρόσωπο. Εννοείται και άντρες και γυναίκες. Αλλά επειδή λίγο παραπάνω οι γυναίκες ασχολούνται με την ομορφιά. Έχετε μια ροπή. Θέλω να κλείσουμε τώρα έτσι με γυναίκες. Λοιπόν, και ωραίες γυναίκες που μας κάνουν την τιμή για άλλη μια φορά να είναι δίπλα μας και θα μιλήσουν με απόλυτη σοβαρότητα αυτών που λένε και με όλο τους τον επαγγελματισμό. Γιατί είναι επαγγελματίες και απευθύνονται σε όλους εμάς τους καταναλωτές που θέλουμε υπηρεσίες ομορφιάς, αδυνατίσματος, περιποίησης και φροντίδας. Είπαμε όμως ότι το βασικό είναι να τα κάνουμε όλα αυτά, να ανανεωνόμαστε και να νιώθουμε όμορφα, αλλά να τα κάνουμε με ασφάλεια. Να απευθυνόμαστε σε ειδικούς και εκείνοι να μας καθοδηγούν με ποια βήματα ακριβώς θα πετύχουμε αυτά που θέλουμε. Λοιπόν, να συστήσουμε τις κυρίες που είναι δίπλα μας. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε εδώ από την Ένωση Διπλωματούχων Αισθητικών την πρόεδρο, την κυρία Εύη Μαρκάκη. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε. Την Αγγελική Κεφαλογιάννη, γραμματέα της συνονοματή μου. Και την κυρία Άννα Παπαδάκη, ταμείας. Γεια σας και από μένα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι πολύ βασικό να τονίσουμε ξεκινώντας την κουβέντα μας, επειδή μας έρχεστε από την Ένωση Διπλωματούχων Αισθητικών, πόσο βασικό είναι όλες οι γυναίκες και οι άνδρες που θέλουν να κάνουν κάτι για τον εαυτό τους, για το σώμα και το πρόσωπό τους, είτε αφορά μια θεραπεία περιποίησης, είτε κάποια θεραπεία για την κυταρίτιδα, το τοπικό πάχος, είτε απλά για να ανανεώθει εν ώψη καλοκαιριού, να απευθυνθεί σε ειδικούς, σε ανθρώπους που γνωρίζουν και θα την καθοδηγήσουν σωστά. Ναι, στόχος είναι να αναγνωρίζει ο κόσμος πού θα πηγαίνει για να φροντίζει σωστά με ασφάλεια το πρόσωπό του, το σώμα του, να κάνει την αποτρίχωσή του. Και αυτός είναι και ο δικός μας ρόλος σαν ένωση, να διασφαλίζουμε ότι τα μέλη μας είναι αποκλειστικά πτυχιούχοι αισθητικοί, με άδεια άσκηση επαγγέλματος. Ο κόσμος μπορεί πλέον να τα βρίσκει όλα τα ονόματα που είναι στην Κρήτη ανανομό στο site μας, στο ΕΔΑΚ Κρήτης. Βρίσκει όλα τα πιστοποιημένα μέλη. Ένας άλλος τρόπος είναι το σήμα που έχουμε έξω από όλα μας τα Ινστιτούτα, όπου φαίνεται ότι το Ινστιτούτο αυτό έχει πτυχιούχο με άδεια άσκηση επαγγέλματος. Και να απευθύνεται λοιπόν σε ειδικούς, όπου γνωρίζουν πώς να φροντίσουν και να έχουμε αποτέλεσμα με ασφάλεια. Οι υπηρεσίες αισθητικής, Αγγελική, είναι κάτι που σπουδάζετε. Περάσατε και φάγατε χρόνια για να πάρετε τα πτυχία σας. Είστε απόλυτα εξειδικευμένοι και ξέρετε τι να κάνετε, πότε θα το κάνετε και πώς θα το κάνετε με απόλυτα ασφάλεια στον καθένα που απευθύνεται σωστά. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να παρέχουμε υπηρεσίες που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες οποιοδήποτε απευθυνθεί σε εμάς, πάντα με υπευθυνότητα και ασφάλεια. Γι' αυτό, όπως είπες και εσύ, Στέλιο, εμείς είμαστε διπλωματούχοι αισθητικοί, είμαστε απόφοιτοι ανώτατης σχολής. Έχουμε τελειώσει τα ΤΕΗ, τεχνολογικό ίδρυμα. Έχουμε παρακολουθήσει εργαστήρια και πρακτικές και γνωρίζουμε, έχουμε κάνει πρακτική γνωρίζοντας και παρακολουθώντας περιστατικά. Έτσι μπορούμε να ακολουθήσουμε ανάλογα τον οποιοδήποτε μας εμπιστευτεί τις ανάγκες του, να ακολουθήσουμε συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Και γι' αυτό πιστεύω ότι καλό είναι ο κόσμος να απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες αισθητικούς. Γιατί όχι απλά καλό, είναι νομίζω επιβεβλημένο. Το ιδανικό. Γιατί έχουμε παρακολουθήσει ρεπορτάζ, έχουμε ακούσει ιστορίες ανθρώπων που ήθελαν μια υπηρεσία, απευθύνθηκαν στο λάθος άνθρωπο και το πλήρωσαν ακριβά. Mm-hmm. Είτε με μολύνση στο πρόσωπο, είτε με εγκάβμα, είτε με χίλια δύο προβλήματα. Θέλω να εστιάσουμε λίγο στους χώρους σας. Ένας επαγγελματίας που σέβεται τη δουλειά του και τα πτυχία του έχει και ένα χώρο που τηρεί κάποιους κανόνες υγιεινής. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Γιατί τους χώρους τους απολυμμένουμε με συστατικά που χρησιμοποιούν και στα νοσοκομεία. Δεν χρησιμοποιούμε τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, όταν θα οποιοδήποτε έρθει και καθίσει, θα φορέσει το ρουμπάκι του, θα μπει σε μια καρέκλα καθαρή, η οποία θα απολυμανθεί μετά.
για τον HPV, για, γενικά για υπατήτιδες, για AIDS, για μια δερματική πάθηση, δερματίτιδες, για γιατί εμείς δεχόμαστε στο χώρο μας και ανθρώπους που έχουν προβλήματα υγείας και τους αντιμετωπίζουμε ανάλογα. Δερματικά προβλήματα. Δερματικά προβλήματα μπορεί να είναι και ασθενείς όμως και ακολουθούμε διαφορετικά πρωτόκολλα. Mm. Αλλά παίρνουμε βέβαια τους, και τα κλιβανίζουμε και τα καθαρίζουμε. Υπάρχουν ειδικά σπρέι που όταν τα ψεκάσεις για 5 λεπτά, μετά μπορείς να δεχθείς τον επόμενο ασθενή και τα αντικείμενα πολλές φορές που χρησιμοποιούμε είναι μιας χρήσεως, εκτός από τα μεταλλικά που τα βάζουμε στον κλιβανό. Όμως υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είτε λόγω κρίσης, είτε εννοείται, λόγω... βέβαια, συγγνώμη, αυτά που χρησιμοποιούμε για να περιποιηθούμε το πρόσωπο ή το σώμα, τα βαμβάκια, ας πούμε, που θα τον ξεπλύνουμε, όλα αυτά είναι μιας χρήσεως, έτσι, τα σφουγγαράκια. Συνεχίζοντας αυτό που άρχισα, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που είτε με πρόσχημα ή δικαιολογία την κρίση, είτε επειδή δεν γνωρίζουν ή έχουν παραπληροφορηθεί ή τους έχει πλησιάσει μια γειτόνισσα, μια φίλη και τους έχει πει «Α, ξέρω κάποιον που σπίτι του κάνει αυτή τη θεραπεία» ή «Αυτή είναι μια μαγική χειροποίητη κρέμα, μου την έδωσε η τάδε από την τάδε χώρα, είναι θαυματουργία». Έχουμε ακούσει πάρα πολλά τέτοια περιστατικά και πολλές νέες γυναίκες αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας που εμπιστεύονται ανθρώπους που όχι μόνο δεν έχουν πτυχίο, δεν έχουν καμία γνώση πάνω στο θέμα και έχουμε δει, φαντάζομαι και εσείς θα έχετε στους χώρους σας ανθρώπους που έχουν έρθει και σας έχουν ζητήσει να μαζέψετε ουσιαστικά αυτά που έκαναν προηγούμενοι από εσάς. Άνθρωποι που δεν είχαν καμία γνώση στο θέμα. Αυτό συμβαίνει γιατί δυστυχώς δεν είμαστε πάντα απαιτητικοί σαν καταναλωτές από τη φροντίδα που μας παρέχεται. Θα πρέπει να έχουμε υψηλά τον πύχη, το δέρμα μας είναι πολύτιμο. Θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα, που σημαίνει ότι θα πρέπει να απευθυνόμαστε αποκλειστικά σε άτομα ειδικευμένα, με άδεια άσκηση επαγγέλματος, ξαναλέω πάντα. Ας μην αναζητάμε το γνωστό, το φίλο, το κουμπάρο, το φτηνό, το γρήγορο, δεν ξέρω τι ψάχνει ο καθένας, αλλά να αναζητάμε πάντα το καλό, το ποιοτικό, το σωστό, το υπεύθυνο και το ασφαλές. Να έχουμε υψηλά κριτήρια για τους εαυτούς μας σαν καταναλωτές. Και όταν κανείς πορεύεται με αυτό το σκεπτικό, νομίζω ότι μόνο κερδισμένος μπορεί να βγει. Μακροχρόνια θα έχει ένα πολύ καλά φροντισμένο δέρμα, υγιές, προστατευμένο και δεν θα έχει προβλήματα. Αν μπορέσω να συμπληρώσω κάτι που είπες, Αγγελική, πλέον στους χώρους μας, λόγω της οικονομικής κρίσης και εμείς έχουμε προσαρμοστεί στις ανάγκες αυτές. Ίσως κάποτε ήμασταν ένα είδος πολυτελείας, ήμασταν λίγο απλησίαστοι, αλλά πλέον όλοι οι χώροι που παρέχουμε υπηρεσίες αισθητικής έχουμε προσαρμόσει τις τιμές μας, ώστε να μπορεί οποιοδήποτε να απευθυνθεί σε εμάς. Άρα δεν και είναι να μην ψάχνει να μην, καλό είναι να απευθύνεται σε κάποιον που έχει τις γνώσεις, μα δεν είναι και κάτι τόσο απλησίαστο όσο ήταν κάποτε. Και αν μη τι άλλο, βάζεις πάνω απ' όλα την υγεία σου. Πολύ σημαντικό. Όταν αποφασίζεις να περιποιηθείς το σώμα σου και το πρόσωπό σου, το δέρμα σου, κοιτάς πάνω απ' όλα να το κάνεις με ασφάλεια. Την ώρα που κάνεις κάτι, ίσως δεν το καταλαβαίνεις, δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί μετά από λίγο κάτι να προκύψει, μετά από μία εβδομάδα, ίσως μετά από ένα μήνα, μπορεί και αργότερα. Καλό είναι να απευθυνόμαστε επαγγελματίες γιατί γνωρίζουν και τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Δεν σημαίνει ότι όλα τα κάνουμε καλοκαίρι. Όλοι κάνουν τα πάντα και ανάλογα στις εποχές. Να πω λίγο κάτι, γιατί λίγο έτσι όπως το περιγράφουμε, φωτογραφίζουμε σε εισαγωγικά μόνο παροχές που γίνονται σε σπίτια. Να πω εδώ ότι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια παρέχονται υπηρεσίες αισθητικής σε απόλυτα οργανωμένους χώρους, παράνομα όμως. Και είμαστε σε μια συνεχή συνεργασία και με τους επόπτες υγείας και με τη Διεύθυνση Υγείας του Νομού Ηρακλείου, γιατί παρέχονται υπηρεσίες αισθητικής χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη άδεια τόσο σε κομμωτήρια, όσο σε γυμναστήρια, όσο σε καταστήματα καλλυντικών, σε χώρους που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με το παραϊατρικό επάγγελμα που είναι το επάγγελμα της αισθητικού και δεν δικαιούται να κάνουν αισθητική και όμως κάνουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι χώροι που ευτυχώς ελέγχονται από τη Διεύθυνση Υγείας και σταματάνε αυτή τη δραστηριότητα. Θα πρέπει λοιπόν ο κόσμος να γνωρίζει ότι οι υπηρεσίες αισθητικής βάσει νόμου παρέχονται αποκλειστικά στα εργαστήρια αισθητικής και στα πολυδύναμα κέντρα. Πουθενά άλλου.
Και δικλείδα ασφαλείας το σήμα του συλλόγου σας που το είδαμε και θα το ξαναδούμε. Βεβαίως. Και σε λίγο στην οθόνη. Mm-hmm. Είπε η Αγγελική τη μαγική λέξη. Όλα δεν είναι για όλες τις εποχές. Διανύουμε το τέλος της άνοιξης, μπαίνει το καλοκαίρι. Και αν τώρα κάποιος ή κάποια που μας ακούει θέλει να απευθυνθεί σε ένα επαγγελματία αισθητικό για να δεχτεί τις πρέπουσες φροντίδες και θεραπείες, τι επιτρέπεται να κάνει, τι απαγορεύεται, τι... Μπορεί να κάνει αυτό, είναι ένας μύθος. Πολλοί έρχονται και λένε ο καθαρισμός δεν γίνεται το καλοκαίρι. Εμείς πιστεύουμε και ξέρουμε ότι το δέρμα πρέπει να είναι ενυδατωμένο για να λειτουργήσει σωστά. Οπότε επιβάλλεται να κάνεις ένα καθαρισμό ανάλογα με τον τύπο του δέρματος σε συχνά διαστήματα, χρονικά, γιατί έτσι και τον ήλιο θα... και με τον ήλιο θα ανταπεξέλθει καλύτερα και με τις καιρικές συνθήκες, με το κρύο, με τη ζέστη, με τη... τι να πω τώρα. Ίσως όμως υπάρχουν κάποιες θεραπείες που... Κάποιες θεραπείες και ενυδατώσεις χρειάζεται να κάνει κανείς, γιατί παρέχουν και αντιεξουδωτική φροντίδα και έχει όρατα αποτελέσματα. Ίσως το λέιζερ να πρέπει να... Να προσέχουμε και να είμαστε πιο φιδωλοί για να κάνουμε αποτρίχωση. Κάνουμε και άλλα πράγματα. Υποπροϋποθέσεις. Υπάρχουν κανόνες. Σίγουρα στο πρόσωπο, γιατί ξεκίνησε η Άννα και έλεγε για τον καθαρισμό. Ναι. Σαφώς και μπορούμε να κάνουμε καθαρισμό και ενυδατώσεις. Και επιβάλλεται. Αυτά τώρα που δεν επιτρέπεται να κάνουμε είναι κάποια pills, κάποια peeling βαθιά που προκαλούν έντονη απολέπιση. Εκεί είναι σαφώς απαγορευτικό για το καλοκαίρι. Αυτό γιατί? Γιατί το δέρμα μένει εκτεθειμένο, με αποτέλεσμα να μπορεί όταν εκτεθεί στον ήλιο να πάθει μόνιμες βλάβες. Δηλαδή να πάθει υπερμελάχρωση, την οποία προφανώς δεν θα τη δει το ίδιο καλοκαίρι, θα τη δει το επόμενο καλοκαίρι. Να υπάρχει σοβαρό θέμα με τα αγγεία του και να αποκτήσει ευρυαγγείες ξαφνικά εκεί που δεν είχε κάτι. Γενικά ευαισθητοποιείται πάρα πολύ η επιδερμίδα και δεν είναι σωστό να την στρεσάρουμε τόσο πολύ το καλοκαίρι. Δεν υπάρχει και λόγος. Αυτά τα κάνουμε το χειμώνα. Δεν πρέπει να τραυματίζουμε το δέρμα. Πρέπει να του δίνουμε άμυνα. Βέβαια. Γιατί αλλιώς... Αντιοξυδοτικά πολλά. Δεν γίνεται αυτό, ναι. Φαντάζομαι όμως ότι αν απευθυνθεί στους ειδικούς, ακόμα και αν έρθει κάποιος και ζητήσει κάτι που δεν ενδείκνεται για αυτή την εποχή. Θα τον καθοδηγήσουμε. Θα τον καθοδηγήσετε και θα τον οδηγήσετε σε εκείνη τη θεραπεία που ενδείκνεται και για την εποχή και για τον τύπο δέρματός του, mm-hmm, και για την ηλικία του και για το πρόβλημά του. Ακριβώς. Υπάρχουν, φαντάζομαι, πάρα πολλές θεραπείες που ίσως και δεν τις γνωρίζουμε όλες, γιατί δεν είμαστε εμείς οι ειδικοί, που μπορεί να κάνει κάποιος επιλέγοντας μία ασφαλή λύση, μία λύση που μπορεί να την κάνει και πριν βγει στην παραλία. Βέβαια. Και για όλους τους τύπους δέρματος ή για το κάθε ένα ξεχωριστά. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα που μπορούμε να ακολουθήσουμε για το κάθε ένα που θα μας επισκεφθεί. Δεν σημαίνει ότι οι ανάγκες μπορεί να έχουμε, ας πούμε, μία φυδάτωση ή με δυσχρωμία σε ένα πρόσωπο, ακμή, και θα αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο τρόπο σε καθένα. Ο καθένας αντιμετωπίζεται σαν μονάδα, έχει άλλες ανάγκες και ανάλογα την εποχή προσαρμόζουμε κι εμείς τα πρωτόκολλά μας, ώστε να μπορούμε να δώσουμε λύση σε ό,τι τον ενοχλεί τον καθένα. Για να πείτε μας και λίγο παραπάνω πράγματα και για την αποτρίχωση τη μόνιμη με λέιζερ. Εκεί υπάρχουν συγκεκριμένοι διεθνείς κανονισμοί, να το πω έτσι. Δηλαδή υπάρχουν οδηγίες που λένε ότι όταν ένα δέρμα εκτεθεί σε φωτοαποτρίχωση, είτε είναι λέιζερ, είτε είναι VPL, είτε είναι IPL, δεν έχει σημασία, δεν θα πρέπει να εκτεθεί σε έντονο ήλιο, δηλαδή να κάνει ηλιοθεραπεία, για 15 έως 20 μέρες ανάλογα με το φωτότυπο του δέρματος. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν κάποιος απευθυνθεί σε εμάς, εμείς θα κρίνουμε ανάλογα με τον τρόπο της ζωής του, το φωτότυπό του, τις συνήθειές του τις καθημερινές, αν μπορεί ή όχι να κάνει. Σίγουρα ένας μελαχρινός άνθρωπος που είναι πάρα πολλές ώρες έξω, που δουλεύει έξω ή που του αρέσει πάρα πολύ η ηλιοθεραπεία, καλό είναι να μην κάνει. Γιατί αυξάνει τις πιθανότητες να καεί το δέρμα του. Αν ένας άνθρωπος τώρα μένει μέσα, γιατί το συναντάμε και αυτό, άνθρωποι που δεν πάνε στη θάλασσα. Ή που είναι η φύση της δουλειάς του, μένει όλη μέρα σε ένα γραφείο μέχρι να βραδιάσει. Ακριβώς. Αυτοί σαφώς και μπορούν να κάνουν. Άρα θα πρέπει να ξέρουμε, γι' αυτό παίρνουμε και ένα ιστορικό πάντα,
πώς κινείται αυτός ο άνθρωπος στην καθημερινότητά του, τι έχει σκοπό να κάνει το αμέσως επόμενο, ας πούμε, 15η ημέρα, 20η ημέρα, γιατί είναι να φύγει διακοπές. Δεν θα το συστήσουμε να κάνει και φωτοαποτρίχωση πριν φύγει και να πάει μετά να κάνει ηλιοθεραπεία. Άρα, κρίνουμε και ανάλογα με τις γνώσεις που έχουμε και τον άνθρωπο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, λέμε ότι μπορεί ή όχι να κάνει ή τι πρέπει να κάνει τέλος πάντων. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και όταν ακούς τους ειδικούς, με απόλυτη υπευθυνότητα ενημερώνεσαι και πληροφορείσαι. Γι' αυτό τα μάτια σας ανοιχτά. Αυτή την περίοδο βλέπουν και το σποτ του δικού σας συλλόγου. Mm-hmm. Αισθητικοί υπάρχουν σε όλη την Κρήτη, επαγγελματίες και έχουν το χαρακτηριστικό. Και να πούμε και κάτι τελειώνοντας, αν δεν σας τρώω πολύ χρόνο. Η Ένωση Διπλωματούχων Αισθητικών Κρήτης, εκτός των άλλων, έχει και έναν επιμορφωτικό χαρακτήρα για τα μέλη της. Mm-hmm. Ένα λοιπόν πολύ σημαντικό τελευταίο σεμινάριο που κάνουμε, τη σεμινάρια κάνουμε διάφορα, ήταν αυτό της δερματοστηξίας. 25 μέλη μας σε όλη την Κρήτη πιστοποιήθηκαν. Είναι ένα πολύ καλό σεμινάριο που ολοκληρώθηκε υπό την αιγίδα της ΓΕΣΕΒΕ και είναι πιστοποιημένα 25 μέλη για να κάνουν πλέον δερματοστηξία. Μόνιμο μακιγιάζ, δηλαδή. Μόνιμο σχηματισμό φρυδιών, χιλιών, ματιών. Κάτι που πρέπει κανείς επίσης να είναι επιστοποιημένος για να μπορεί να το κάνει. Και επίσης το κάνει πάρα πολύ κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.